Στις 8 η ώρα μου τηλεφώνησε η σύζυγός μου καθώς έλειπα από το σπίτι. Με πήρε τηλέφωνο ότι έχει κάποιους πόνους. Έτρεξα αμέσως με το αυτοκίνητο, πήγα, την πήρα και ήμασταν καθοδόν από Τρίκαλα για Λάρισα για να πάμε στο Ιασό για να γεννήσει. Η κίνηση ήταν αρκετή και ευτυχώς βρήκα δύο αστυνομικούς της ομάδας Δίας και μου βοήθησαν τα παιδιά, τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, να φύγω όσο γίνεται πιο γρήγορα για Λάρισα. Έφυγα, στο δρόμο βγαίνοντας από Τρίκαλα, στο ύψος Βιοσέρ περίπου, λίγο μετά τη Βιοσέρ στην Αερογέφυρα, εκεί μου με περίμενε ο πατέρας μου με τη μητέρα μου για να αφήσω το γιο μου τον πρώτο να το κρατήσουν, και εκεί η γυναίκα μου μου είπε ότι δεν αντέχω άλλο, μάλλον θα γεννήσω, σταμάτα. Ευτυχώς η μαία μας η Έλλη Καστρίκα ήταν από πίσω μας, σταμάτησε και αυτή κατευθείαν και ολοκληρώθηκε το κετός τελικά μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα γεγονός ευχάριστο, αλλά συνάμα και δραματικό, και μπορώ να πω, έτσι, και σοκαριστικό, πώς να το πούμε. Αλλά μια αξέχαστη εμπειρία που δεν τη βλέπεις κάθε μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ειλικρινά την ελληνική αστυνομία, την ομάδα Δία, την ομάδα Ζήτα που με βοήθησαν υπερβολικά, τον Ντίνο τον Μπάρδα, τη Δήμητρα την Άτσινα που έτρεξαν δίπλα μας γρήγορα, το ασθενοφόρο με το πλήρωμά του που ήρθαν ακαριέα, τη μαία μας την Έλλη την Καστρίκα, το γιατρό μας τον Γιώργο τον Καλόγερο που και αυτός με τις οδηγίες του από το τηλέφωνο μας βοήθησε υπερβολικά πολύ, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και το γιο μου τον Απόστολο Ραφαήλ. Και φυσικά έγινε και μία πρόταση από τους ανθρώπους εδώ του Τμήματος Εφηγόντων Περιστατικών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νονός, θα αναλάβουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, να βαφτίζουν το παιδάκι. Θα εξεταστούν διεξοδικά όλες οι προτάσεις. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις αυτή τη στιγμή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Υγεία, υγεία και χαρές σε όλους, στις οικογένειές σας. Να είστε καλά.